Ήταν ε, πολύ σημαντική μέρα για την Αργολίδα η χθεσινή. Ε, πράγματι, η, υπάρχει ένας οδικός άξονας ολοκληρωμένος, ο οποίος περιλαμβάνει, βεβαίως, την είσοδο της, του νομού στα Δερβενάκια, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, που από το 2012 είχε πει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν, ε, να μελετηθούν, δύο cut and cover, δύο σύραγγες δηλαδή, και μία γέφυρα και κάποια άλλα τεχνικά έργα προκειμένου η υπόλοιπη μελέτη, η οποία ήδη υπήρχε, ε, να τεθεί σε εφαρμογή. Και όταν λέμε να τεθεί σε εφαρμογή, να, μπει, ε, να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για την Αργολίδα. Είναι 28 εκατομμυρίων έργο. Ε, αυτό το πρόβλημα που ξέρουμε η Αργολίδα να είναι ο μοναδικός νομός που να μην έχει συνδεθεί με το οδικό δίκτυο, με το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και με το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, δηλαδή τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος, Τρίπολη, Καλαμάτα, ήταν ένα πολύ μεγάλο δεζαβαντάζ της, της Αργολίδας. Ε, όσο χρόνο χρειάζεσαι για να έρθεις από την Αθήνα μέχρι, το, μέχρι τα Δερβενάκια, περίπου άλλο τόσο χρειάζεσαι για να πας από τα Δερβενάκια μέχρι ε, κάποια, το Ναύπλιο. Αυτό αλλάζει. Ε, και, θα, και επίσης, μαζί με αυτό, θεωρείται ίδιος ο δικός άξονας, αν και είναι ουσιαστικά άλλο έργο, είναι το, ο άλλος μισός δρόμος, δηλαδή από το Αρκαδικό μέχρι την Αγία Λεούσα. Πολύ σημαντικό δρόμο και αυτό, ο οποίο ουσιαστικά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του οδικού δικτύου τη Αργολίδα, καθώ συνδέει και την Επίδαυρο και την Ερμιονίδα με την Αργοναυπλία, φέρνει πιο κοντά το Λιγουριό, φέρνει πιο κοντά το Κρανίδι, την Ερμιόνη, όλη την Ερμιονίδα στον Άφρυο και στο Άργο. Είναι έργα πνοή, είναι έργα τα οποία τα περίμενε η Αργολίδα πάρα πολλά χρόνια, δείχνει αυτό που είπαμε και προεκλογικά και το δείχνουμε και αμέσως μετά. Αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ότι εμείς θα κοιτάξουμε μεγάλα έργα. Θα κοιτάξουμε τα έργα που θα αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη, που θα αλλάξουν τον προορισμό, τον βηματισμό και τη μορφή της κάθε περιφερειακής ενότητας ξεχωριστά και της περιφέρειας Πελοποννήσου ως σύνολο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό, αλλά να μην κρύβουμε ότι τώρα ξεκινάει ένα αγώνα. Πρέπει να προλάβουμε, αυτά τα έργα πρέπει να συμβασιοποιηθούν μέσα στο 2020. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι οι μελέτε πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό, πρέπει να παρακολουθούμε κάθε μέρα. Ήδη υπό τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα έχουν γίνει τουλάχιστον 10 συσκέψει για το πώ ακριβώ θα γίνουν αυτά, πώ θα γίνουν οι μελέτε, πώ θα δρομολογηθούν πώς θα ολοκληρωθούν για να μπορούμε εγκαίρως να μπορούμε να τα περάσουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, να τα βάλουμε στο ΕΣΠΑ. Το ένα έργο λοιπόν είναι 28 εκατομμύρια, το άλλο είναι 20 εκατομμύρια. Είναι μια πολύ σημαντική, μα πάρα πολύ σημαντική πρίκα για την Αργολίδα. Ε, η επόμενη μέρα μετά από την εκτέλεση αυτών των έργων θα είναι τελείως διαφορετική. Ε, είμαι, το έχω ξαναπεί βέβαια στη, σε αυτό το σχολείο μου, αλλά ειλικρινά ε, ο Περιφερειάρχης, η παράταξή μας και εγώ προσωπικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εξέλιξη αυτή και πιστεύουμε ότι θα προλάβουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου και θα τα καταφέρουμε.